Καλησπέρα στο μικρόφωνο Motorrider, το κανάλι του Motorrider. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει τα πιο πολύ λατήρια της αγοράς για τη Maxi και Alpha Kappa. Μας λείπει το λευκό της μαλλός, το πιο δεδομένο. Και να σκεφτώ και τι άλλο μας λείπει. Μας λείπει το εργοσιακό, το T-Max 500, το πρώτο με τα Carbiater, το μοντέλο 2001-2003. Και μας λείπει και το λατήριο, το T-Max το 560 το τελευταίο, το γνωστό 560 που ακόμα είναι συμβετρίνο στο καταστημάτων και πωλείται. Νομίζω πως όλοι τα... Α! Να έχουμε και το κόκκινο. Θα το ανοίξουμε και το κόκκινο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ζυγίσω από τα λατέρα γιατί τα λατέρα είναι φερόμενο βάρος της μετάβασης. Φορτιούνται πάνω στον οδηγό ροπής. Και αυτός όπως περιστρέφεται δίνει φερόμενο βάρος και έτσι χάνουμε σε ευστροφία. Προφανώς παίζουν όλα τα κινούμενα μέρη, το βαριατόρι, οι μπίλιες, ο οδηγός ροπής, οι ροζέτες, τα πόρνουμε το λατήριο, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να γλιτώσουμε βάρος. Πρώτο λατήριο το MOV, το οποίο προτείνει μαλώση για ΑΚ 550 στο δικό της kit, που λέτε δηλαδή με αυτό το βαριατόρ, το συνοδεύουμε στο κουτί. Λοιπόν, το βάρος είναι 259 γραμμάρια. Δεύτερο λατήριο με τις πράσινες βούλες, το original λατήριο, το T-Max 2012-2019, όλα δηλαδή T-Max τα 530 κυβικών, γνήσιο Yamaha, 278 γραμμάρια. Τρίτο λατήριο, αυτό με τις τρεις βούλες και αυτό πίσω με τις τρεις βούλες, είναι γνήσια λατήρια από T-Max 500, μοντέλα 2004-2011, όλα τα μοντέλα τα 500 για τη Max με injection γνήσια Yamaha. Τα έχω δίπλα-δίπλα γιατί βλέπω ότι το ένα με το άλλο έχουν υψομετρική διαφορά. Και αυτό δείχνει ότι αυτό το λατήριο έχει πέσει, έχει κάνει πιο πολλά χιλιόμετρα ή έχει δουλέψει με πιο πολλές τελικές. Το μηχανάκι δηλαδή, όταν το τελικιάζουμε, πατιέται πάρα πολύ το λατήριο και αρχίζει συμπιέσεις και καταστρέφεται γρήγορα. 254 γραμμάρια το ένα. Και δείτε και αυτό είναι original, έχει άλλα γραμμάρια. 258. Τώρα πώς γίνεται να έχουν γραμμάρια διαφορά, ενώ και τα δύο Yamaha και υποτίθεται έχουν κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Γίνεται γιατί η μηχανουργική κατεργασία, το πάγος που είναι 6 χιλιοστά, εδώ σε όλες τις πύρες, κάπου είναι 6,01, 6,03, εδώ είναι 6,07. Και εν πάση περιπτώσει, στις 6 πύρες συνολικά που έχουν τα ελαττήρια, η πυρήληξή του. Έχουν μία διαφορά της τάξης των τριγώνων γραμμαρίων μόλις ότι είναι ίδια λατήρια. Με ίδιο part number και φυσικά έχουν και διαφορετικό ύψος. Το πιο ελαφρύ που έχει πιο λίγο υλικό και αυτό είναι και πιο ελαφρύ. Κόντεινε και έμασε πιο πολύ. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, γνήσιο λατήριο αυτό, μια στιγμή να δω ποιο είναι. Ναι, αυτό είναι το γνήσιο λατήριο του ΑΚ 550. 268. Παρόμοια περίληξη με το 500, αλλά είναι 3 χιλιοστά πιο ψηλό και έχει και από κάτω ένα τέταρτο της πύρας παραπάνω. Βλέπετε ότι αρχίζει εδώ και αντί να τελειώνει εδώ, τελειώνει πιο εκεί. Δεν τελειώνει εδώ όπως όλη τα λατήρια, κοιτάξτε αυτό. Αρχίζει εδώ, τελειώνει απέναντι. Αυτό αρχίζει εδώ και τελειώνει εδώ. Γι' αυτό είναι και πιο βαρύ. Άρα μεγαλύτερο φερόμενο βάρος στον οδηγό ροπής. Πάμε στα λατήρια τα Πολίνη των 80 κιλών. Το βλέπετε. Με βερνίκι 278 γραμμάρια. Με αφαιρεμένο το βερνίκι. Εγώ το αφαιρώ πάντα. Για δύο λόγους. Τα 278 γίνανε 273. Έχουμε ένα κέρβος 5 γραμμάρια. Και έχουμε λιγότερους σκραπασμούς γιατί το βερνίκι εσωτερικά, εδώ, μικραίνει το διάκαινο. Με αποτέλεσμα το ποτήρι το οδηγό ροπής να ακουμπάει και να βγάζει τραβασμούς. Είναι απίστευτο, ξαναζυγίζω, με βερνίκι 2,78, χωρίς βερνίκι 2,73. Φορεμένο για 600 χιλιόμετρα, φαίνεται πεντακάθαρα ότι αφού το λατήριο έχει αρχίσει ελαφρώς να κάθεται. Είναι αυτό που λέω, τα λατήρια δεν είναι για μία ζωή. Θα το βάλουμε και έτσι να είναι και σπήρες ταυτόχρονα, το βλέπετε. Είναι καθισμένο. Λοιπόν,
που σημαίνει ότι μετά από λίγο, αφού δέσουμε το μηχανάκι και κάνουμε 500-600 χιλιόμετρα, 1000 χιλιόμετρα, πέφτουν οι στροφές λίγο. Αυτό ευθύνεται σε λατήρα που κάθονται. 94, πολύ είναι λατήρα, το πιο σκυρό που βγάζει πολύ είναι. 265, παραδόξως πολλότε είναι πιο σκυρό, κοιτάξτε, είναι πιο ελαφρύ από το πιο μαλακό. Γιατί αυτό? Γιατί η σπήρα του δεν είναι 6. Εδώ έχουμε, ξεκινάει από εδώ, τελειώνει εδώ. Το βλέπετε, 6 σπήρες. Εδώ ο σπήρες είναι μεν πιο χοντρό σε πάχος, αλλά ξεκινάει από εδώ και τελειώνει απέναντι. 5,5 σπήρες, άρα λιγότερο υλικό. Λιγότερο υλικό, λιγότερα γραμμάρια. Πιο σκυρό λατήριο, αλλά πιο λίγα γραμμάρια. Και αυτό που είναι ακόμη πιο σκυρό, κοιτάξτε, ακόμη και λίγα γραμμάρια, γιατί είναι κοντό. Βλέπετε. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Αφού τι λατήριο είναι εδώ. Α, αυτό εδώ το έχω ξεβάψει όπως πάντα. Εδώ το έχω αφήσει επίτηδες να φαίνεται, κίτρινο. Είναι το κίτρινο μακρύ λατήριο της Πολύνη. Ξεβαμένο. Αφαίνεται και εδώ, παιδιά. Κίτρινο. Λοιπόν, μακρύ λατήριο θα είναι βαρύ. Όλα τα μακρύ λατήρια, αν είναι πάρα πολύ καλά, είναι και πολύ βαριά. 302. Λοιπόν, ειδικό λατήριο πολύ σπάνιο, Πολύνη. Εδώ να πω ότι στα σχόλια του βίντεο είναι το ηλεκτρονικό μου κατάστημα, το e-shop. Μαλλιώσει μεσαία παύλα polyn.profil.com. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για να πατήσετε να κάνετε αγορές στο ιδιωτικό μου κατάστημα. Αυτό το λατήριο είναι πολύ σπάνιο και πάρα πολύ ωραίο λατήριο. Ειδικό για μηχανάκια με οδηγούς ροπής, αλλά και με άλλα μηχανάκια που θέλουν μαλακά λατήρια σε συγκεκριμένες συνθήκες, είναι 301 γραμμάρια με βερνίκι και απίστευτο και όμως αληθινό, 296 γραμμάρια χωρίς βερνίκι. Βλέπουμε ακόμη μια φορά βγάζω στο βερνίκι και κερδίζουμε 5 γραμμάρια. Εδώ βλέπετε πεντακάθαρα ότι είναι το λευκό λατήριο της Πολύνη. Και με τα βίντεο έχουν και διγύψους, δεν έχει καμία σχέση με το μαλλιό στο λευκό. Άρα βλέπουμε το γλιτώνουμε 5 γραμμάρια, βγάζω στο βερνίκι και στο μπλε και στο λευκό. Εδώ βλέπω ότι αυτά τα λατήρια δεν έχει καθίσει. Είναι σχεδόν το ίδιο και έχει καλύτερη ποιότητα από το πολύ το μπλε. Είναι και φορεμένο και λιγότερα χιλιόμετρα από την αλήθεια. Είναι φορεμένο περίπου κανένα 200 χιλιόμετρα δοκιμών. Σπάνιο λατήριο. Σχεδόν να το παίρνει κανένα ξεχωριστά. Όλοι τα αγοράζουν μαζί με οδηγό ροπή. Συνοδεύει τον οδηγό ροπή στη σμαλώση. Πωλείται μέσα στο κουτί με τον οδηγό ροπή στη σμαλώση. Πιστεύω θα είναι βαρύ γιατί είναι πολύ μακρύ. Αν και έχει λεπτό σπήρωμα, για να δούμε. 2,55. Και όμως δεν είναι τόσο βαρύ. Δεν είναι τόσο βαρύ γιατί έχει σπήρωμα 5,5 χιλιοστά. Ενώ εδώ έχουμε σπήρωμα 6 χιλιοστά και πολύ μεγάλο μήκος. Άρα τα πιο βαριά ελαττήρια είναι το κίτρινο της Μαλώση με 303 και το λευκό της Πολύνη με 296. Τα δύο ξεβαμμένα χωρίς βερνίκι. Λοιπόν, πώς αλλιώς μπορούμε να γλιτώσουμε βάρος? Αυτή είναι η εργοσιακή ροζέτα που τα πόρουμε το λατήριο για να το βιδώσουμε στον οδηγό ροπής. Αυτή περιστρέφεται με τον οδηγό ροπής και είναι φερόμενο βάρος στον οδηγό ροπής. Η μαμά είναι 114 γραμμάρια, είναι από τη Max. Όλα τη Max έχουν την ίδια ροζέτα και το ΑΚ έχει ακριβώς την ίδια, μετρημένη 100% τη γραφή επικόλυση, την έχω μετρήσει. Και εδώ είναι το δικό εργαλείο, το Evo Slider, το οποίο επειδή προφανώς έχει τρία στελέχη, ένα που κάνει το sliding, ένα που είναι το τεφλόν που σλαϊντάρει οι λαμαρίνες στο τεφλόν και ένα που είναι το καπάκι, σίγουρα αυτό είναι πιο βαρύ. Και έχουμε πάει στα 186 γραμμάρια φερόμενο βάρος. Μόνο ότι δίνει φοβερά πλεονεκτήματα, ταυτόχρονα δίνει και 50-60 γραμμάρια βάρος. Παρ' όλα αυτά, εγώ το χρησιμοποιώ γιατί τα πλεονεκτήματά του είναι λιγότερα από τα μειονεκτήματά του. Στη μηχανολογία τα πάντα είναι συμβιβασμός. Και όταν θέλουμε να κερδίσουμε κάτι άλλο, για παράδειγμα ρεμπρίζ, χάνουμε κάτι άλλο, για παράδειγμα τελική, για παράδειγμα κατανάλωση. Όταν θέλουμε να κερδίσουμε τελική, χάνουμε επιτάχυνση. Αυτό είναι στη μηχανολογία εκ των ουκ άνευ. Όλες οι σχεδιαστικές λύσεις είναι σωστές, καμία δεν είναι λάθος. Το θέμα είναι τι αρέσει πιο πολύ σε εμάς. Ορισμένες φορές αναγκαζόμαστε να υποστούμε και το μεγαλύτερο βάρος για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο κέρδος ανταποδοτικά σε ένα φάσμα στροφών και λειτουργίας εκεί που θέλουμε εμείς. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο οδηγός στροφής πολύ είναι πιο ελαφρύς από όλους. Είναι 80 γραμμάρια πιο ελαφρύς από τον οδηγό ροπής της Kimco και 70 από τη Yamaha. Αλλά αν το συνδυάσουμε με αυτό το Evo Slider,
σχεδόν το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα που είναι το λιγότερο βάρος πάει περίπου. Τώρα θα ζυγίσουμε ένα ρουλεμάν και βλέπουμε το ρουλεμάν είναι 30 γραμμάρια μόνο. Το ιδανικό να χρησιμοποιήσουμε δύο ρουλεμάν, 30 και 36 γραμμάρια. Με ριζότομα μαμά που είναι 83 γραμμάρια, έχουμε 60 και 83, έχουμε 143 γραμμάρια με δύο ρουλεμάν. Με ένα ευοσλέντρο έχουμε 180 γραμμάρια. Με μία ριζότα μαλώση, να τι, μπορούμε, που είναι 60 γραμμάρια, να βάλουμε ένα ρουλεμάν, 30 γραμμάρια και 60 γραμμάρια με ριζότα μαλώση, έχουμε πάει στα 90. Φυσικά σε καμία περίπτωση θα έχουμε το ίδιο ατριβικό αποτέλεσμα που θα έχουμε με δύο ρουλεμάν, αλλά θα γλιτώσουμε πάλι κάποια γραμμάρια. Άρα έχουμε ακόμα ένα μηχανολογικό συμβιβασμό. Η ακραία περίπτωση, που είναι και πάρα πολύ ακριβή, είναι να χρησιμοποιήσουμε δύο ρουλεμάν και μία ριζότα μαλώση. Οπότε εκεί πλέον έχουμε 30 και 36 γραμμάρια και 60 γραμμάρια ριζότα, 120 γραμμάρια. Πρακτικά με τρελό σύστημα αντιστρέψεις, γιατί ίσως και έχουμε δύο ρουλεμάν και μία ριζότα, έχουμε 120 γραμμάρια, όταν με τη μαμά ριζότα έχουμε 123. Το βλέπετε τα γραμμάρια πεντακάθαρα. Δεν θα το ανοίξω, δεν θα το χαλάσω, αλλά το έχω ζυγίσει, πιστέψτε μου, είναι 60 γραμμάρια. Όπως το παραλάβει και το στείλω και το ζυγίσει, θα δει ότι έχω δίκιο. Ακόμη μια φορά, ένας μηχανολογικός συμβασμός. Δυστυχώς η ακριβή λύση, το μικρό φερόμενο βάρος, η ιδανική λύση είναι ένας οδηγός ροπής πολύνη, που είναι 80 γραμμάρια που λέω από τον μαμά και από τον μαλώση, δύο ρουλεμάν και μία ριζότα μαλώση. Κόστος, προφανώς είναι ακριβό. Όποιος θέλει όμως το απόλυτο, θα πρέπει να πληρώσει. Και αν πιστεύω ότι τα βάσεις ενάς τελείωσαν επειδή αγοράσετε δύο ρελεμάν και μία ραζέτα, της μαλώση, που έχει την καλύτερη δυνατή ατριβική λύση με το μικρότερο φερόμενο βάρος, θα σας πω ότι δυστυχώς τα βάσεις ενάς σας για ακόμη μια φορά τώρα αρχίσανε. Διότι τα δύο ρελεμάν έχουν 3,75 και 3,75 7,5 χιλιοστά προφόρτιση, που σημαίνει ότι το ελαττήριο θα πατηθεί πλέον 7,5 χιλιοστά και θα μας δώσει μεγαλύτερη φερόμενη ακαμψία. Θα γλιτώσουμε τις δυνάμεις τριβής με τα δύο ελαττήρια, αλλά θα μεγαλώσει η ακαμψία. Άρα αυτό το πετάμε, γεια σου, φεύγεις, και χρειαζόμαστε ένα εκφορτιστή για να εκφορτίσουμε με ανάποδο όψε το ελαττήριο, έτσι ώστε να έχουμε μόνο αντιστρέψει και όχι πλέον ακαμψία. Παιδιά, το ξέρω ότι σας έκαψα. Είναι ακριβά παιχνίδια τη Max, ακριβά παιχνίδια τη L, ακριβά παιχνίδια τα ΑΚ. Γενικά είναι ακριβά παιχνίδια οι βελτιώσεις. Όποιος δεν θέλει να χαλάει χρήματα, αγοράζει ένα παπάκι το οποίο δεν καίει τίποτα. Τα σκούτερ καίνε βενζίνη, είναι αυτόματα, παίρνουν πολύ βελτίωση και δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για μικρά παιδιά που είμαστε εμείς. Δεν είναι θέμα να πας 5 και 10 χιλιόμετρο παραπάνω, αλλά η αναζήτηση του απόλυτου είναι η Ιθάκη. Και μπροστά στην Ιθάκη, δυστυχώς, θα πρέπει να πληρώσεις. Το ξέρω, πάσχω και εγώ από την ίδια αρρώστια και εγώ πληρώνω όπως πληρώνετε κι εσείς. Και έχω πληρώσει και άλλα τόσα για να συμμάθω εσάς να μην πληρώνετε αυτά που έχω πληρώσει εγώ και τα έχω πετάξει στα σκουπίδια. Να είστε καλά φίλοι μου, καλά χιλιόμετρα. Πάντα όρθιοι και υγεία. Και μην ξεχνάτε, μαλώση μεσαία παύλα πολύνη teleprofil.com το e-shop μου για τις ιντερνετικές σας αγορές. Ευχαριστώ.